Ο κύριος Μιγγέλ Κορέα, αρχισυντάκτης της Αμπόλα και γιος του πρώην προπονητή του Άριο, του Σεβεριάνο Κορέα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κορέα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το σωστό είναι Κορέα, έτσι, χωρίς ρο στο τέλος πριν το α. Όχι Κορέιρα, έτσι δεν είναι? Ναι, Κογάια, ναι, Κορέια, ναι. Χωρίς ρο, όχι Κορέιρα. Όπως σας ακούω τόσα χρόνια να σας προσπονούν. Ναι, ναι. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, άρχισαν τα μεταγραφικά, άρχισαν όλα αυτά. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και αρκετοί Πορτογάλοι στην Ελλάδα, είστε επίκαιρος πάντα και μας βοηθάτε και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθάτε εδώ στην Ελλάδα με διάφορα θέματα. Τώρα, ναι. Σας ενοχλώ γιατί υπάρχει αυτό το δημοσίευμα το χθεσινό σε εφημερίδα της Πορτογαλίας για τον παίκτη που λένε οι πληροφορίες ότι έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ από την ομάδα Montevideo Wonders στον Κουαλιάτα, και υπήρχε ένα δημοσίευμα ότι ενδιαφέρθηκε ή τέλος πάντων απασχόλησε και την Μπενφίκα ο συγκεκριμένος παίκτης. Ισχύει αυτό, υπάρχει θέμα ή είναι σε αυτό το πλαίσιο το μανατζερικό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και αναφέρεται στον τύπο? Ο Μπενφίκα μέχρι τότε ούτε έχει προπονητής για την άλλη σεζόν. Τότε είναι, όπως ξέρεις, μιλάνε πολλά, για πολλά όνομα. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει με το προπονητή. Μάλλον θα είναι το Ρόζερ Σμιθ που θα έρθει από το PSV από την Ολλανδία. Uh-huh. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Γράφουμε για πολλά όνομα. Τώρα τι θα είναι αλήθεια ή όχι, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αυτόν τον παίκτη εσείς τον ξέρετε? Δηλαδή έχει ακουστεί στην Πορτογαλία ο συγκεκριμένος που λένε οι πληροφορίες εδώ στην Ελλάδα ότι τον έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ ή είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον ΠΑΟΚ? Εμείς ξέρουμε κάτι από την Αμερική, από την Ουρουγουάη. Έχει το κύπελο Λιμπερταδόρες. Mm-hmm. Είναι γνωστό, από ξέρουμε είναι καλός παίκτης. Αν θα πάει το ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι καλή μεταγραφή για το ΠΑΟΚ. Θα είναι σίγουρα καλή μεταγραφή, γιατί το λέτε έτσι, με το σιγουριά εννοώ? Συγγνώμη. Γιατί το λέω, είπατε ότι σίγουρα θα είναι καλή μεταγραφή. Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά σας, η αισιοδοξία σας? Γιατί με τους Λατίνους, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή δεν τα βρίσκουν εύκολα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάω για τους νεαρούς κιόλας, έτσι, όχι για τους πιο έμπειρους. Ναι, σε όλους που πάνε, και οι Πορτογάλοι που όταν πάνε στην Ελλάδα πρέπει να έχουν χρόνο να μάθουν το ελληνικό, καλύτερο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό, αν θα πάει εκεί, σίγουρα θα περάσει από αυτό. Αλλά όπως σου λέω, ο Μπότο γνωρίζει πάρα πολύ καλά το εξωτερικό ποδόσφαιρο. Κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα σε όλες τις ομάδες που πήγε. Τότε σίγουρα θα κάνει το ίδιο και στην ΠΑΟΚ. Τότε σίγουρα θα είναι καλή μεταγραφή. Μας, άρα λέτε ότι επειδή μάλλον είναι επιλογή του Μπότο, θα είναι καλή μεταγραφή. Έχετε πολύ καλή άποψη δηλαδή για τον κύριο Μπότο? Τον θεωρείτε πολύ καλό στο κομμάτι, στο αντικείμενό του, ας πούμε? Ναι, όπως σου λέω, αυτός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Μπενφίκα, μετά ήταν στην Σακτάρ, γι' αυτό το πήρε το ΠΑΟΚ. Όπως σου λέω, τώρα αυτός τώρα θα αρχίσει καινούργια σεζόν και σίγουρα θα κάνει, όπως το λέω, θα πάρει καλούς παίκτες, να παλέψει ξανά με το Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ο Φελίπε Σοάρες λίγο δυσκολεύεται στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Που είναι ένας καλός παίκτης κι αυτός. Ναι. Ένας καλός νεαρός παίκτης. Ταλέντο. Ναι, είναι, όπως λέω, και εδώ πήγε πολύ καλά στη Μουρερένσε, γι' αυτό το πήρε το ΠΑΟΚ. Τώρα πιστεύω στην άλλο χρόνο θα γνωρίζει καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο
και σίγουρα θα είναι βασικός από το ΠΑΟΚ και θα βοηθήσει την ομάδα. Κύριε Κορέα, στην Πορτογαλία ο Σοάρες σε ποια θέση έπαιζε, θυμάστε? Έπαιξε στη κέντρο πίσω από τον επιθετικός. Ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες από το Μουριρένσε, ναι. Και εμείς πιστεύουμε εδώ είναι ακόμα μικρός και σίγουρα μπορεί να πάει μακριά, να πάει μακριά στην ποδόσφαιρο. Άρα η θέση του, η κανονική, αυτή που έδειξε πολλά πράγματα στην Πορτογαλία, είναι πίσω από το φόρε, έτσι, εκείνη η κανονική του θέση. Αυτό είπατε. Ναι, και στη Μουριρένσε, να σου πω αλήθεια, έπαιξε παντού, γιατί η Μουριρένσε είναι μικρή ομάδα. Και αυτός ήταν πολύ καλός παίκτης και έπαιξε ή αριστερά ή κέντρο ή δεξιά. Ήταν ένα που βοήθησε πάρα πολύ την επιθετική ομάδα σαν επιθετική. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι πολύ καλός παίκτης και είναι θέμα χρόνου να πάρει φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ? Λέτε του χρόνου ότι θα είναι σίγουρα βασικός? Αυτό το διάστημα τώρα προσπαθεί και αυτός, όπως λέγαμε πριν, να βρει τα πατήματά του, να προσαρμοστεί. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Ναι, βέβαια. Όπως σου λέω, τώρα θα αρχίζει η προετοιμασία με την ΠΑΟΚ, θα γνωρίζει καλύτερα τη ομάδα. Ο Λουσίσκου το γνωρίζει καλύτερα σαν παίκτη. Τότε πιστεύω ότι αν θα αρχίσει τη σεζόν με την ΠΑΟΚ θα είναι πιο εύκολο για τον Φελίπε. Επειδή τα ελληνικά σας είναι πάρα πολύ καλά, να σας κάνω... Να σας πω ότι είναι με τον ΠΑΟΚ, έτσι, για να μην παρεξηγούνται εδώ. Δεν μ' αρέσει και εγώ έτσι πως τα ακούει αυτό. Είναι τον ΠΑΟΚ, όχι την ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, το ΠΑΟΚ. Ναι. Το ξέρω ότι το κάνετε. Και εμένα εννοείται. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο γιος του Βαρέλα πώς θα πάει στην Μπενφίκα? Γιατί ο Βαρέλα ετοιμάζει τα πράγματά του εδώ στη Θεσσαλονίκη για να φύγει. Ο γιος του πώς θα πάει? Καλά πάει. Πώς λέω, ο Μπενφίκα έχει καλή ακαδημία. Σιγά σιγά ανέβουν στην πρώτη κατηγορία. Ο προπονητής τώρα, αυτός που ήταν εκεί μέχρι το τέλος της σεζόν, σίγουρα θα το γνωρίζει καλά και σιγά σιγά πάει καλά στην ομάδα. Το πιστεύουν εκεί πολύ, ε? Ναι, αφού όπως λέω είναι πολύ καλός παιδί και παίκτης, τότε μπορεί, δεν ξέρω αν την άλλη χρόνια αμέσως να πάει στην πρώτη κατηγορία, αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει προπόνησης με τους μεγάλους. Ξέρετε, ο γιος του Βαρέλα ήταν και η αιτία που ψυχράνθηκαν οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον πατέρα του και γι' αυτό ουσιαστικά έμεινε έξω από την ομάδα. Όταν το χρειάστηκε βέβαια ο προπονητής τον επανέφερε. Αλλά και είναι και ο λόγος που δεν θα συνεχίσει, ίσως ο πιο σημαντικός λόγος που δεν θα συνεχίσει ο Βαρέλα. Εκτός από το αγωνιστικό φυσικά. Ναι. Το ξέρετε ναι, αυτό? Ναι, το ξέρω αυτό. Εγώ είδα ότι κανονικά τα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν βασικός. Όπως είπες, μόνο μπήκε όταν χρειάζεται το ΠΑΟΚ το χρειάζεται και τώρα εντάξει μπορεί να φτιάξει άλλη ομάδα, αλλά... Θα δούμε τι θα γίνει. Πείτε μου κάτι τελευταίο για τον αγαπημένο των Παοξίδων που πήρε το πρωτάθλημα, ένα από τα αγαπημένα παιδιά της κερκίδας του ΠΑΟΚ, ο Κωσέ Ισάο, που πλέον είναι προπονητής βέβαια. Πήρε το πρωτάθλημα με την Πόρτο, έτσι? Ναι, τρίτη φορά είναι πρωταθλητής από Πορτογαλία. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει ή όχι. Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Πόρτο, αλλά... Αυτή τη στιγμή, από ξέρουμε, έχει πολλές ομάδες στην Ευρώπη που του ενδιαφέρουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό σίγουρα μπορεί να μείνει και να φύγει. Ναι, να μείνει να φύγει. Να μπορεί να πάει πού, στην Ιταλία, στην Αγγλία, για πού? Αυτός μπορεί να πάει τώρα όπου θέλει. Αλλά εντάξει, λένε ότι μπορεί να πάει στην Ιταλία, στη Λάζιο,
γιατί ήταν παλιός παίκτης από τη Λάζιο, ναι, και μπορεί να πάει Αγγλία. Αυτός έχει σίγουρα την πόρτα ανοιχτή σε όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια, αν παίρνει προπονητής στην Πορτογαλία πρωτάθλημα, είναι λογικό να το θέλουν οι ομάδες. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό. Έχει κανένα άλλο μεταγραφικό που ενδιαφέρει η ομάδα της Ελλάδος και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ στην Ελλάδα ή στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα? Για κάποιον Πορτογάλο παίκτη ή κάποιον παίκτη που αγωνίζεται εκεί, το γνωρίζετε και δεν το γνωρίζουμε εμείς? Δεν ξέρω, όπως σου λέω, τώρα η πρωτάθλημα θα τελειώσει, ναι, και μετά στο καλοκαίρι σίγουρα θα πάει κάποιος από εκεί, από εδώ από Πορτογαλία την Ελλάδα, ναι, γιατί ναι, και μπορεί να πάει να έρθει κάποιο Έλληνα στην Πορτογαλία. Έχουμε χρόνια που είμαστε μαζί, τότε σίγουρα θα γίνει αυτό. Λέω, μήπως γράφτηκε κανένα όνομα και δεν το πήραμε χαμπάρι εδώ στην Ελλάδα, λέω γι' αυτό. Όχι, μέχρι τώρα, δεν έχει βγει κανένα όνομα μέχρι τώρα. Ναι, εντάξει. Κύριε Κορέγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.